President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. Καθολική είναι η καταδίκη της ειδικής, όπως τη χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, στρατιωτικής επιχείρησης της Μόσχας κατά της Ουκρανίας. Among the darkest hour for Europe since the end of World War II, a major nuclear power has attacked a neighbor country and is threatening reprisals of any other states that may come. Οι ηγέτες της Δύσης ζητούν την άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων που πνίγουν στο αίμα την Ουκρανία. Condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. It is President Putin who is bringing war back to Europe. I call on Russia to immediately stop the violence and to withdraw its troops from Ukraine's territory. We will not let President Putin tear down the security architecture that has given Europe peace and stability over many decades. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιεν Στόλτεμπεργκ, σημείωσε πως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταθούν στο πλάι του γενναίου λαού της Ουκρανίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, καθώς η χώρα δεν αποτελεί μέλος της συμμαχίας. This is a grave moment for the security of Europe. Russia's unjustified and unprovoked attack on Ukraine is putting countless innocent lives at risk. Αμερική και Ευρώπη εξετάζουν ήδη τα μέτρα που θα επιβληθούν στη Ρωσία, που όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα λογοδοτήσει για την καταστροφή που προκαλεί. Putin bringt damit Leid und Zerstörung über seine direkten Nachbarn. Er verletzt die Souveränität und die Grenzen der Ukraine. Er gefährdet das Leben von unzähligen Unschuldigen in der Ukraine, dem Brudervolk Russlands. Letztlich stellt er damit auch die Friedensordnung unseres Kontinents in Frage. Σήμερα, σε συνεργασία με τους συμμάχους μας, θα καταλήξουμε σε ένα μαζικό πακέτο οικονομικών κυρώσεων, έτσι ώστε να φέρουμε πρόβλημα στην ρωσική οικονομία. Επίσης, συλλογικά, θα πρέπει να αναζητήσουμε την ανεξαρτησία μας από το ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό φυσικό αέριο, κάτι που δίνει ένα παράθυρο ευκαιρία στον κύριο Πούτιν. Σε αυτή την πράξη πολέμου, εμείς θα απαντήσουμε χωρίς καμία αδυναμία, με ψυχρό αίμα, με αποφασιστικότητα και με ενότητα. Επιπλέον, θα λάβουμε αποφάσεις στο πλαίσιο του G7, στο πλαίσιο του Συμβουλίου απόψε το βράδυ στις Βρυξέλλες και στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ που θα λάβει η χώρα τις επόμενες ώρες. Θα ζητήσουμε από τη Ρωσία να λάβει υπόψη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προασπιστούμε την παγκόσμια ασφάλεια. Η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θέτει με δραματικό τρόπο την παγκόσμια κοινότητα ενώπιον των ευθυνών της. Γιατί στην Ουκρανική κρίση δοκιμάζονται πολλά. Τα όρια του διεθνούς δικαίου, η ισχύ των συνθήκων, αλλά και το ίδιο το δικαίωμα των κρατών να ζουν ελεύθερα. Όπως και απειλούνται πολλά από την γεωπολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη μέχρι τη διεθνή ενεργειακή ισορροπία.